Έχουμε τώρα έναν 90χρονο ηλικιωμένο άνδρα να κάνει μήνυση στην 89χρονη σύζυγό του, γιατί λέει με δέρνει σπίτι εδώ και 10 χρόνια. Ναι. Απίστευτο και όμως αληθινό. Ναι. Και να πούμε ότι έχει συλληφθεί η 89χρονη στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας. Έχει παραπευθεί για σωματική βλάβη. Με δέρνει στο σπίτι εδώ και 10 χρόνια. Ναι. Με δέρνει στο σπίτι εδώ και 10 χρόνια. Ασύλληπτο κι αυτό. Μάλιστα, πάμε. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι αρκετό και το χρονικό διάστημα το οποίο οι γείτονες έχουν αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει. Οι οποίοι υποστήριξαν ότι όσα λέει ο σύζυγος είναι πραγματικότητα. Ναι. Ότι τουλάχιστον οι ίδιοι έχουν αντιληφθεί εδώ και ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι η 89χρονη γυναίκα του το χτυπάει πάρα πολύ άσχημα. Δεν του δίνει φαγητό, όπως λέει ο ίδιος. Και κάποια στιγμή ο άνθρωπος απίφθησε με αποτέλεσμα να πάει στην αστυνομία και να καταγγείλει το γεγονός ότι τα τελευταία 10 χρόνια η γυναίκα του συμπεριφέρεται άσχημα, ότι τον χτυπάει και μάλιστα τώρα τελευταία έχει σταματήσει να του δίνει και φαγητό. Υπάρχουν μαρτυρίες οι οποίες υποστηρίζουν τα λεγόμενα του 90χρονο. Ναι, ναι, η όλη γειτονιά λέει ότι ιδίως τα τελευταία χρόνια ακούει την 89χρονη να βαράει τον 90χρονο. Φλιβερά πράγματα. Ναι. Είναι φλιβερά. Και μάλιστα σε ένα επεισόδιο μπροστά υπήρξε και ένας γείτονας, ο οποίος ζήτησε από την 89χρονη να σταματήσει να χτυπάει τον 90χρονο, αλλά εκείνη δεν ούτε καν το απάντησε και συνέχισε να το χτυπάει. Ήταν φλιβερά. Είναι φλιβερή εικόνα. Είναι 90χρονος. Και μία 89χρονη είναι πραγματικά. Να το χτυπάει λέει με μανία. Με μανία. Λείπει, θλίψη. Μόνο θλίψη. Προς τη δύση της ζωής τους. Πάμε κύριε και κύριοι, πριν πάμε.